Τριγυρίζουμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη, σε μια όμορφη πόλη. Ποια είναι αυτή η πόλη? Η όμορφη Πάντρα. Συνδυάζει την ιστορία και τον πολιτισμό. Το 1953 ο παππούς μου, Δημήτριος Καβαδίας, έφτασε στην Πάτρα από το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς. Ξεκίνησε να βγάζει το χειροποίητο φύλλο και έβγαζε συγκεκριμένα μία ποιότητα. Στην μετέπειτα πορεία της επιχείρησης που ανέλαβε ο πατέρας μου, Γεράσιμος Καβαδίας, επεκταθήκαμε στις ποιότητες του φύλλου, βγάζοντας την ανάγκη του κάθε επαγγελματία και νοικοκυράς. Επεκταθήκαμε αργότερα στη Σφολιάτα και το Καταΐφι. Η τρίτη γενιά, που είμαι εγώ, καταφέραμε να επεκταθούμε στο αλμυρό και γλυκό κομμάτι σε μια μεγάλη γκάμα όπως τυροπιτάκια, φλογέρες με ζαμπόν και τυρί και σε σιροπιές στα γλυκά, που πλέον δεν υπάρχει εργαστήριο ξεκινώντας από το χειροποίητο φύλλο να έχει όλη αυτή την αυθεντικότητα το γλυκό και μια όμορφη παρουσία και να παίρνει προσωπικότητα σαν τελικό προϊόν. Η διαφορά μας με τα βιομηχανοποιημένα φύλλα κρούστας είναι ότι έχουμε πολύ γευστικό φύλλο, δεν σπάει και πριν τη χρήση αλλά και μετά τη χρήση και έχουμε πολλά περισσότερα φύλλα στο κιλό. Η διαδικασία του φύλλου είναι απλή. Νερό, αλάτι, αλεύρι στο ζυμωτήριο και κατά τη συνέχεια αναλόγως την ποιότητα που θέλουμε να βγάλουμε, το κόβουμε σε ανάλογα κιλά. Το πλάθουμε το ζυμάρι, το φέρνουμε στα μέτρα που θέλουμε και στη συνέχεια το απλώνουμε στον αέρα και στον πάγκο. Η διαδικασία του φύλλου είναι χρονοβόρα. Απαιτείται πολύ χρόνο, από 8 έως 12 ώρες και αυτό για να τραβήξει το λινό ύφασμα φυσιολογικός, χωρίς να επεμβαίνει φωτιά, την υγρασία του φύλλου μετατρέποντάς το από ζυμάρι σε φύλλο κρούστας. Το δίκτυο διανομής μας είναι σε νομούς Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλίας, Έτελο Ακαρνανίας, Άρτης και στα νησιά Ζακύνθου, Κεφαλινίας, Ιθάκης και Λευκάδας. Όπως τα καταλάβατε, βρισκόμαστε σε μια πολύ όμορφη πόλη.
Ποια είναι αυτή η πόλη? Η όμορφη Πάντρα. Συνδυάζει την ιστορία και τον πολιτισμό. Μπορείς να περάσεις πανέμορφα σε αυτή την πόλη και να τη μάθεις από πάνω που θα την ξεκινήσουμε εμείς, που βρισκόμαστε στον δρόμο του Αγίου Νικολάου, για να φτάσουμε μέχρι έναν πολύ ωραίο φάρο, στον οποίο θα δούμε ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Ελάτε μαζί μου για να ανακαλύψουμε αυτή την όμορφη πόλη. Βρεθήκαμε λοιπόν στο πιο ωραίο σημείο, με θέα όλη την Πάντρα. Οι σκάλες της Αγίου Νικολάου είναι από τα πιο γνωστά κεντρικά σημεία της πόλης. Την έχουν ανέβει και την έχουν κατέβει τόσοι πολλοί άνθρωποι, πατρινοί, φοιτητές αλλά και τουρίστες. Τι κάνει όμως σημαντικό αυτό το κομμάτι εκτός από την ομορφιά του? Το γεγονός ότι ενώνει την Άνω Πόλη με το κέντρο της Πάντρας. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, ανοίγοντας τα μάτια σας μόνο. Οι σκάλες αποτελούν ιδανικό μέρος για πολλά πράγματα. Ατέλειωτες συζητήσεις, ρομαντικές στιγμές, ποντό στο χέρι και άραγμα. Και φυσικά είσαι επαγγελματίας, όπως είμαστε εμείς, και ψαγμένος βρίσκεις το πιο ωραίο σημείο για να τραβήξεις το πιο ωραίο βίντεο. Α, περιμένετε! Ξέχασα να σας πω! 192 σκαλοπάτια τα κατεβήκαμε. Τώρα εσείς που αντέχετε, καλά και εμείς αντέχουμε, κατάλαβα, νέα κορίτσια είμαστε. 192 σκαλοπάτια τα ανεβαίνεις, πηγαίνεις στο κάστρο. Κάνεις και τη βόλτα σου που θέλεις. Μπορείς να καθίσεις να χαζέψεις τα όμορφα λουλούδια, γιατί το καλοκαίρι, έτσι και εκεί προς την άνοιξη, ανθίζουν πάρα πολύ και είναι απίθανα. Βέβαια το βράδυ, σας έχω κι άλλα. Περιμετρικά, όπως κατεβήκαμε, εμείς τα είδαμε. Φωτάκια δεξιά και αριστερά που αλλάζουν συνέχεια χρώμα και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Εδώ λοιπόν, όπως κατεβήκαμε στις σκάλες που είναι 192, το τονίζω, βρίσκεται και το ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, το οποίο παραμένει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν κλείνει ποτέ και είναι σήμα κατά τεθέν εδώ στην Αγίου Νικολάου. Εγώ έπλεκα πάντα στη ζωή μου, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ το πλέξιμο και αποφάσισα να το κάνω επάγγελμα για να εθίσω και άλλες φίλες να γίνουμε παρέα, να πλέκουμε, να το ευχαριστιόμαστε, να φτιάχνουμε ωραία πράγματα. Και έτσι και σιγά σιγά, δειλά δειλά, ξεκίνησα και φτάσαμε στο σημείο το σημερινό που άνοιξα το κατάστημα. Ενώ πηγαίναμε στο σπίτι μία στις άλλες και στο τέλος αποφασίσαμε, λέω, να το κάνω, να ανοίξω το μαγαζί, να μαζευόμαστε όλοι. Να πλέκουμε, να πίνουμε τον καφέ μας, να περνάει η ώρα μας. Είναι αγχολητικό. Είναι ένα φάρμακο τελείως διαφορετικό. Μίλησε μας γι' αυτό. Είναι τέλειο για τις ώρες που πλέκεις, αφουσιώνεσαι πάνω στο πλεκτό σου, το ευχαριστιέσαι, προσπαθείς να μετρήσεις, να αφαιρέσεις πόντους, να μάθεις δηλαδή να δεις τι κάνεις. Οπότε δεν σκέφτεσαι απολύτως τίποτα. Νιώθεις δηλαδή τέλεια. Και αυτό μου το λένε και οι πελάτησές μου. Το διαφορετικό, αγχολητικό φάρμακό σας. Μπορούμε να βρούμε νήματα από βαμβακερά, συνθετικά, ολόμαλα, σύμμικτα, μεταξωτά, λινομέταξα, νήματα για τσάντες, υλικά για τσάντες, που δίνουμε μεγάλη έμφαση τώρα οι γυναίκες στην τσάντα, γιατί φτιάχνουμε πολλές τσάντες. Γενικά, ό,τι υπάρχει σε νήμα και σε υλικά για να πλέξουμε το νήμα. Σαν και αυτομαρία μου με ένα γουνάκι, που το είδες και σου άρεσε και έχει 60 ευρώ στα καταστήματα, μπορούμε να το φτιάξουμε με 15 ευρώ
το γυλαικάκι μας να το φορέσουμε σε ό,τι χρώμα θέλουμε μέσα σε μία εβδομάδα. Πολύ απλό. Θα μας βρείτε και στο plexis.gr. Τις πλεκτές δημιουργίες τις οποίες έχουμε στο κατάστημα μπορείτε να τις αγοράσετε να επιθυμείτε και σε όποια χρώματα θέλετε εσείς μπορείτε να κάνουμε παραγγελίες. Επίσης και τα νήματα τα οποία είναι πλεγμένα όλες οι δημιουργίες αυτές συν κάποια άλλα μπορείτε να τα παραγγείλετε μέσα στο site μας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε κάθε μεριά της Ελλάδας και όχι μόνο, μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας με τα νήματά μας, ό,τι έχετε φανταστεί και να σας βοηθήσουμε με κάποια βίντεο που θα αναρτήσουμε αν έχετε κάποιες δυσκολίες και τηλεφωνικά και μέσω Facebook που μπορείτε να με βρείτε, να σας λύσω οποιαδήποτε πορεία. Ό,τι βλέπουμε, το φτιάχνουμε. Αυτή είναι η ουσία. Το γιουβετσάκι είναι πολύ καλό. Και μετά πάμε στα ψητά. Μπιφτέκι κοτόπουλο, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, σνίτσελ είναι πολύ καλό και μακαρόνια με κύμα πάρα πολύ. Γιατί έχει γίνει τόσο αγαπητό το κείμενο? Το ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια. Το δουλέψαμε οικογενειακά, με αγάπη, καθαριότητα, τα προϊόντα μας τα προσέχουμε. Επίσης, οι μερίδες να είναι καλές, να είναι περιποιημένες, να μείνει ευχαριστημένος ο πελάτης. Μπορούμε να φάμε για ένα μήνα διαφορετικά φαγητά. Για εξήγησε μου λιγάκι όλη αυτή τη διαδικασία πώς γίνεται. Βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά τους εργένιδες, αυτούς που εργάζονται καθημερινά, τους φοιτητές φυσικά. Είναι πολύ οικονομικό, είναι 25 γεύματα το μήνα, γύρω στα 20 με 24 φαγητά την ημέρα, όπου και να είναι. Και με τον κόσμο, λένε στο τηλέφωνο θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο και προσπαθούμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε το καλύτερο. Φτάσαμε στην κορυφή. Ελάτε μαζί μου γιατί θα ζήσετε πολύ όμορφες στιγμές. Φτάσαμε στο περιβόητο Δασίλειο, το πιο γνωστό και το πιο κεντρικό σημείο της Πάντρας. Εκεί ανεβαίνεις και χαλαρώνεις. Μπορεί βέβαια να μην ήπιαμε τον καφέ γιατί μου τον είχαν υποσχεθεί ότι θα πιω τον πιο ωραίο καφέ με την πιο ωραία θέα. Τη θέα όμως την απόλαυσα και τελικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το πιω και τον καφέ εκεί πέρα πάνω ψηλά. Ελάτε μαζί μου για να δούμε τη διαφορετική Πάντρα από ψηλά.
Τάζα Πράκτικα. Ό,τι ψάχνετε σε ένα σύγχρονο πολυχώρο φτιαγμένο μόνο για σας. Ελάτε σε εμάς για να αποκτήσετε τα έπιπλα κουζίνας που πάντα ονειρευόσασταν. Ολοκληρωμένη σύνθεση ή μεμονωμένα. Σε εμάς θα βρείτε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πάγκι, ντουλάπια, σιρτάρια, νεροχύτες ίνοξ απλούς, σαγρέ και από γρανίτη. Μπαταρίες παντός τύπου με εγγύηση μηχανισμού. Εντυχιζόμενους φούρνους και κεραμικά πλατό αφής με 4 εστίες. Highlight ταχείας προθέρμανσης. Απορροφητήρες σειρώμενους ή τύπου καμινάδας. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και αποκτήστε τα έπιπλα κουζίνας που πάντα ονειρευόσασταν. Η σύγχρονη πρόθεση μιας εταιρείας βασίζεται στο ηλεκτρονικό φαίνεστε. Η Casa Practica έχει επενδύσει πάνω σε αυτό, δημιουργώντας την ιστοσελίδα της casapractica.gr αλλά και στα μεγαλύτερα social media. Η Casa Practica συνεργάζεται με τις πιο μεγάλες εταιρείες στα έπιπλα κουζίνας. Βρείτε αυτό που ψάχνετε και στο site μας www.casapractica.gr. Αυτό που έχω εδώ, πείτε μου. Τι είναι αυτό? Τι μπορείς να το κάνεις αυτό εδώ πέρα που κρατάω? Το πίνουμε, το βάζουμε πάνω μας, θεραπευτικές ιδιότητες. Ό,τι θέλεις το κάνεις. Και είναι η αλόε βέρα. Θα μάθουμε λοιπόν πώς καλλιεργείται, πού τη βρίσκουμε, πώς βγάζει τα άνθη της, πώς πίνεται, πώς κόβεται, τα πάντα. Με το φίλο μου μαζί, τον κύριο Σωτήρη Μανίγκα, το Σωτήρη Μανίγκα, θα μάθω τα μυστικά της αλόης, γιατί το πρόσωπο και όχι μόνο και ο οργανισμός θέλει το κατάλληλο άτομο. Για έλατε μαζί μου. Αυτό το είδος είναι η Aloe Barbadensis Miller ή αλλιώς Aloe Vera. Aloe Vera λόγω του κίτρινου άνθους που βγάζει και είναι ιδιοποιώς διαφορά από τις άλλες καλοπιστικές αλόες. Δηλαδή, μόνο αυτό το είδος βγάζει το κίτρινο άνθος, ενώ τα άλλα είδη αλόης βγάζουν κόκκινο, πορτοκαλί, πορτοκαλοκόκκινο. Αυτό στην ουσία ξεχωρίζει την αλόε βέρα από όλες τις άλλες αλόες. Είναι φαρμακευτική και καλοπιστική ταυτόχρονα, ενώ οι άλλες διαχωρίζονται μόνο σε καλοπιστικές. Ο πολλαπλασιασμός της αλόης γίνεται με παραφιάδες. Παίρνουμε τις παραφιάδες, τις φυτεύουμε και μετά φτιάχνουμε στην ουσία τη μητρική μας καλλιέργεια. Για να ανθίσει το φυτό της αλόης πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 χρόνια. Σε αυτό το στάδιο στην ουσία η αλόη προσπαθεί να εγκλιματιστεί στο καινούριο περιβάλλον της για να μπορέσει να πετάξει το άνθος. Όταν στην ουσία ανθίσει, τότε είμαστε έτοιμοι για συγκομιδή. Το άνθος είναι σημάδι ότι η αλόη πλέον έχει όλα τα συστατικά, τα φαρμακευτικά που ζητάμε από αυτό το φυτό. Μέχρι να το βγάλει στην ουσία δεν τα έχει όλα αυτά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλοπιστικούς λόγους, όχι όμως ως πόσιμη. Άκρως βιολογική καλλιέργεια, δηλαδή σημαίνει καθόλου χημικά, καθόλου ζυζανιοκτώνα, γι' αυτό και είναι μια δύσκολη καλλιέργεια. Δηλαδή για να αντιμετωπίσει τα ζυζάνια που βγαίνουν ενδιάμεσα, χρειάζεται χειρονακτικός τρόπος και μόνο. Η καλλιέργεια της αλόης έχει τις δυσκολίες της όσον αφορά στην εξαγωγή των παραφιάδων, στο κόψιμο των φύλων και στη συντήρηση του χωραφιού για την απομάκρυνση των ζυζανίων. Όλα αυτά γίνονται χειρονακτικά. Δεν υπάρχουν μηχανήματα ή εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο είναι μια καλλιέργεια που είναι αρκετά δύσκολη. Κάποιος που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά πρέπει να το έχει αυτό στο νου του. Η συγκεκριμένη φυτεία ξεκίνησε το 2012. Βιολογική καλλιέργεια, πιστοποιημένη από τη ΔΙΟ, σε ολοκληρωμένο πλέον στάδιο. Μπορούμε και παρέχουμε στον κόσμο βιολογικά φύλλα ανώτερης ποιότητας. Η χρήση της αλόης, δηλαδή πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το φύλλο της αλόης. Πάμπολες οι χρήσεις, είτε για καλοπιστικούς, θεραπευτικούς λόγους επιφανειακά, δηλαδή σε εκδορές, καψίματα, μυχές. Η επούλωση των τραυμάτων γίνεται πολύ πιο γρήγορα, ενώ εάν θέλεις να αποτοξινώσεις τον οργανισμό σου, παίρνεις το τζέλ στην ουσία,
Το αναμειγνύεις με κάποιο χυμό, το πίνεις και αποτοξινώνεις από μέσα. Η αλό έχει την ιδιότητα να αποτοξινώνει τον οργανισμό από μέσα. Γι' αυτό δεν ενδείκεται να το πίνουν οι έγκυες και κάποιος που έχει κάνει μεταμόσχευση οργάνων. Έλα Μαρία να ξεκινήσουμε. Καλέ, περίμενε. Γιατί με αφήσατε, θα ξεκίναγες. Να τα παιδιά μου, γλυκιά καλησπέρα. Δεν γίνεται να ξεκινήσω χωρίς Γάντι. Τι κάνεις, Μουράτ. Καλά, εσείς. Γλυκιά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Γεια σου, γλυκέ μου, γεια σου. Έχουμε εδώ αδυναμίες, τι να κάνουμε. Βρισκόμαστε στο Δαφνόφυλλο και σήμερα τι θα φτιάξουμε, τι είναι αυτό. Θα φτιάξουμε ψάρο αλάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πολύ ζουμερό το ψάρι μέσα θα ψήσουμε σε φούρνο. Βάζω Γάντι. Θα βάλουμε αλουμινοκάρτι για να μην χαλάσει το διέτελα. Είναι καθαρισμένο, με λέπια να καθαρισμένο. Από μέσα να καθαρίζει, από έξω όχι. Από έξω όχι, από μέσα μόνο. Να βάλουμε ασπράδι από αυγά. Πού στο λάδι. Βάλαμε από ένα κρόκος. Βάλουμε με κουτάλι νερό. Ένα αυγό φτάνει μόνο. Ναι, ένα αυγό. Για το φαγκρί μας. Ναι. Νερό και ανακατεύω πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, καλά να ανακατεύω. Και εγώ θέλω. Μετά. Βεβαίως. Και θα βάλουμε από κάτω λίγο. Έχω ακούσει, Μουράτ, ότι όταν ψήνεις το ψάρι έτσι, που πας να το κάνεις τώρα με αλάτι, δεν το έχω δει πώς γίνεται, ότι είναι τέλειο μετά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά το παίρνω και φεύγω. Βεβαίως. Να φάτε, να ευχαριστείτε, να βάλουμε. Το βάζουμε από πάνω. Θέλουμε. Χοντρό αλάτι. Δεν γίνεται με ψηλό αλάτι. Α, ωραίο. Να σκεπάσει. Κι άλλο, ε. Και τώρα να πατάτε σιγά σιγά να... Θα ψήσουμε... Για πόση ώρα. 220 βαθμούς σε 20 λεπτά. Περίμενε τώρα, θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο. Όποιο ψάρι θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Αυτό καλύτερο είναι φαγκρί, ναι. Συναγκρίδα, σφυρίδα ή τσιπούρα. Αλλά να είναι με λέπια. Με λέπια. Ωραία. Λοιπόν, για 20 λεπτά. 20 λεπτά. Ωραία, φεύγω. Γεια σου Μουράντ. Ευχαριστώ. Πάω. Γεια σου. Αχ, ψαράκι, το ψαράκι. Το ψαράκι. Το ψαράκι. Θέλεις να μου εξηγήσεις τι έχουμε κάνει από την αρχή και τώρα που το ανάψαμε, γιατί το κάναμε. Έχουμε χτίσει ένα φαγκρί εξαιρετικής ποιότητας μέσα σε χοντρό αλάτι. Mm-hmm. Το οποίο το κάναμε αυτό για να κρατήσει την υγρασία του μέσα. Το έκανα εγώ. Και να βγει το ψάρι μας πάρα πολύ ζουμερό. Mm-hmm. Εξαιρετική συνταγή. Τώρα θα σπάσουμε.
πολύ ζουμερό. Βασίλη, πώς το συνοδεύουμε? Το συνοδεύουμε βραστά λαχανικά. Νομίζω ταιριάζουν πάρα πολύ. Απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε τι υλικά χρησιμοποιήσαμε για το υπέροχο αυτό ψάρι. Ένα όμορφο σημείο πολύ ξεχωριστό είναι και το θεατράκι. Εκδηλώσεις, πολύ γνωστοί, ονόματα μικρά και μεγάλα συναντιούνται εκεί. Και φυσικά με θέα το απέραντο γαλάζιο στην όμορφη Πάτρα. Έτσι πάρετε μια γεύση, τι όμορφα που είναι εδώ. Πανέμορφα. Inside the mountain I see fire. Burning the trees I see fire. Κάτι αόριστο χαλάει τον εναιστώτο. Φημίζεται για τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα. Βρεθήκαμε λοιπόν και εμείς εδώ γιατί πρέπει να τα ζήσουμε όλοι. Και φυσικά μην ξεχνάτε, κάνετε like. Ζούμε όμορφα, ζούμε ελεύθερα. Σέρβις το αυτοκίνητό σου θέλεις? Έχεις Σκόντα και Τοιότα και το ρωτάς? Μα φυσικά στο Σιάνι θα πας. Συνεργείο Φωνοποιείο. Παντός τύπου ανταλλακτικά, έμπειρη μηχανική και τεχνική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Για ό,τι στο αυτοκίνητό σου αναζητάς, πάντα και μόνο στο Σιάνι θα πας. Σιάνις. Olympic Fuels. Η πείρα και η εμπειρία μας στα καύσιμα, καθώς και η επιτυχημένη διαδρομή μας, αποτελούν την εγγύηση που αναζητά όποιος χρειάζεται τις υπηρεσίες μας. Είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Βριούλων 40, Ημιτός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-4063-440. Olympic Fuels. Ταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Έλενα Hairstyle. Θέλεις να αλλάξεις στυλ? Θέλεις να αλλάξεις διάθεση? Εμπιστέψου τα έμπειρα χέρια.
Έλενα Hairstyle. Κομμωτήριο μεγάλων απαιτήσεων, εκεί που τα λόγια δεν αρκούν. Έλενα Hairstyle. Γιαννοπούλου 17 στο Νεοφάλιρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-4820-056. Έλενα Hairstyle. Κάνετε χρόνια γυμναστική? Θέλετε να ξεκινήσετε τώρα? Ο κατάλληλος χώρος είναι το University εδώ στα Καμίνια. Τη γυμναστική πρέπει να την έχετε στον τρόπο ζωής σας. Νους υγιής, εν σώματι γη. Βγάζουμε προγράμματα και σε αρχάριους, βγάζουμε προγράμματα και σε ανθρώπους που κάνουν χρόνια γυμναστική. Θέλετε να συνδυάσετε γυμναστική με ψυχαγωγία? Ήρθατε στο σωστό μέρος. Ζούμπα λοιπόν και πιλάτες σε προσφορά 30 ευρώ μόνο. Προλάβετε! Το ωράριο λειτουργίας είναι 10 το πρωί με 10 το βράδυ καθημερινά, εκτός Σαββάτου που είμαστε 10 με 3. Σας περιμένουμε λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή και γραφτείτε τώρα! Μη χάσετε τη μοναδική προσφορά που έχουμε στα 99 ευρώ αυτό το μήνα, τον Μάρτιο. Βέβαια, συνεχίζουμε να έχουμε πολλές προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Να είσαστε συντονισμένοι εδώ στο University Club στα Καμίνια. Το ταξίδι μας στην όμορφη Πάτρα θα συνεχιστεί, γιατί άλλωστε δεν μπορείς να μάθεις ούτε την Πάτρα ούτε τους πατρινούς τόσο εύκολα.